Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει. Οι δύο υποψήφοι, που δεν προερχόταν από τις παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, πέρασαν στον δεύτερο γύρο. Το εθνικό μέτωπο της Μαρί Λεπέν έχει μόλις δύο έδρες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ενώ το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει καμία έδρα, καθώς ιδρύθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο. Η Ουμανιτέ βγήκε με πρωτοσέλιδο που λέει «Ζαμέ». Η Ουμανιτέ δεν είναι οποιαδήποτε εφημερίδα. Δεν είναι βέβαια και το θέσφατο, αλλά δεν είναι και μια οποιαδήποτε εφημερίδα. Λέει «Ζαμέ στη Λεπέν». Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε. Η προεκλογική εκστρατεία, όσο μπορούμε να την παρακολουθούμε εμείς από μακριά, είναι μια, έγινε πάνω σε μια βάση σκανδάλων και, και γι' αυτό υπήρχαν και μεγάλες απώλειες και του φυγιών, αλλά όταν όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να είναι και διάφανος και να υπάρχει διάβγεια. Κυριάρχησε ο πολιτικός λόγος του Μελανσόν, της αριστεράς στην Γαλλία, που είχε να κάνει και με τους αγώνες των προηγούμενων μηνών, σημαντικοί αγώνες για τα εργασιακά τους, αμφισβητούσε και την πορεία της Ευρώπης όπως την βλέπουμε τώρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών αναδεικνύει και όλες τις μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν στη Γαλλία και γενικότερα βέβαια και στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι εκφράζεται με έντονη σφοδρότητα και στη Γαλλία και με τις τάσεις που δημιουργούνται μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που προσπαθεί η κάστοτε κυβέρνηση να διαχειριστεί την οικονομική κρίση που γενικότερα που υπάρχει και δυσκολίες. Ο εκλογικός χάρτης της Γαλλίας, που το 2012 γνώριζε κόκκινες δόξες χάρη στις επιδόσεις των σοσιαλιστών του Ολάντ, άλλαξε χρώμα. Οι σοσιαλιστές εξαφανίστηκαν και μένει να φανεί τι επίδοση θα πετύχουν στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Πλέον ο ευρύτερος χώρος βρίσκεται αντιμέτωπος με το χειρότερο αποτέλεσμα στη μεταπολεμική ιστορία, περίπου στο 26%. Επίσης, η Μαρί Λεπέν, χωρίς αμφιβολία, πέτυχε το σκοπό της, να περάσει δηλαδή στο δεύτερο γύρο με εντυπωσιακό και ιστορικό ρεκόρ συγκομιδής ψήφων. Η κυρία Λεπέν είναι αυτό που είναι, εκπροσωπεί αυτό που είναι, αυτό το αντισυστημικό που κυριαρχεί στην Ευρώπη, είτε αριστερά, λαϊκίστικη αριστερά, είτε λαϊκίστικη δεξιά. Αλλά λοιπόν, ποια συντριβή των παλαιών κομμάτων. Απλώς ήταν πιο φρέσκια η φυσιογνωμία και αυτό που έλεγε ο κύριος Μακρόν. Αλλά λοιπόν, δεν είναι να πάψουν αυτές τις ηλιθιότητες πολιτικές. Ωστόσο, τα πράγματα για τη Μαρί Λεπέν για τον δεύτερο γύρο είναι πολύ δύσκολα, καθώς καμία δημοσκόπηση δεν της δίνει πάνω από 38-40%. Καλύτερη, βέβαια, επίδοση από εκείνη του πατέρα της. Επίσης, ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, το τελευταίο διάστημα έφτανε σταθερά έξω. Το Brexit δεν προβλέφθηκε, αλλά ούτε και η εκλογή Τραμπ, ούτε η εκλογική επιτυχία των Ποδέμων στις πρόορες κάλπες που στήθηκαν στην Ισπανία. Ωστόσο, στη Γαλλία οι έρευνες έπεσαν μέσα. Αλλά και δημοσκοπικά ήταν εξαιρετικό αυτό που ζήσαμε στην Γαλλία εχθές και βεβαίως και πολιτικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Λεπέν δεν κατόρθωσε να έρθει πρώτη στον πρώτο γύρο, είναι δεύτερη με μια απόσταση ασφαλείας και φυσικά δεν θα είναι και πρόεδρος της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Λεπέν να εκλεγεί πρόεδρος. Ήδη οι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να είναι στο δεύτερο γύρο, έχουν δηλώσει από χθες και από νωρίς, μάλιστα από χθες το βράδυ, τη στήριξή του στον Μακρόν. Άρα θεωρώ ότι το θέμα Γαλλία θα κλείσει σε δύο εβδομάδες με αρκετά θετικό τρόπο.